Ένα για να ησυχάσουμε, ρε κακό, ούτε τον την εβδομάδα. Ως γεγονός ακόμα λίγο, να πάρουμε δοκτοράτο στην εγκληματολογία με τούτα ούλα που συμβαίνει. Μα εγκατάσταση τούτη. Έγεμασε το αρχείο με υποθέσεις βομβιστικών επιθέσεων, κλοπών, εμπρισμών. Με συγχύζεσαι, κύριε Γερμανέ μου, με συγχύζεσαι. Θα τα βγάλουμε μπερά. Το καλοκαίρι είναι πέρασε. Το χειμώνα τα πράγματα πιο ήσυχα. Πέ μου για τη σημερινή υπόθεση, μάτι. Ού, τρέχα γύρευε, ανακατωμένος ο ερχόμενος. Τώρα που να έρθει ο κύριος Παρπούνιας, να καταλάβεις. Παρπούνιας? Ένα λεπτό, Παρπούνιας. Χρύσαθος Πενιάς. Άλλος Παρπούνιας. Ακριβώς. Έτσι λίους μήνες να το δούμε και φαίνεται επιθυμίσε μας. Κατάλαβα, είναι αυκή η ψυχή μας. Τούτος, για να βρει άλλοθη, ενάξω να μας πει ότι ήταν περιοδία στη Σαχάρα με τους Βεδουίνους. Και να μας φέρει για τους Βεδουίνους να με αναμαρτυρήσουν. Αλλά πέ μου, δεν μπορώ καμέν τούτη φορά. Τούτη φορά έρχεται μόνος του. Αν κατάλαβα καλά, κάτι εκλέψαν της φιλελάδας του. Εκλέψαν τον κλέφτη δηλαδή. Έχει γούστο. Ναι, τώρα που να έρθει ο Παρπούνιας να χάσει το χιούμορ σου. Ναι, να τα βάψω μαύρα. Ας το εννοώ κανεί. Έκατσε και έμαθε τον ποινικό κώδικα μπόξο. Έτσι είναι, κύριε Γερμανέ μου. Σήμερα ο κάθε άνθρωπος της κλάσης του Παρπούνια ξέρει πόξο και εκατοτά όλων των ποινικών κώδικα, των αστικών και των εμπορικών αμαλάχη. Βρε, σαν τα χιόνια. Πώς από εδώ, κύριε Παρπούνια μου? Είδα φως και μπήκα. Θα περιπέζεις με, κύριε αστυνομή? Εσύ είπαν οι αστυνομικοί σου ότι με κατακλέψα. Ναι, κάτι μου είπα για κάτι χρυσαφικά. Ρε, αν πάτε κλέψες τα εσύ. Προσβάλλεις με, κύριε αστυνομή. Παραβιάζεις ως συνήθως το τεκμήριο της αθωότητας. Μα τώρα να μας κάνεις διάλεξη για το ποινικό δίκαιο, παλέ. Όχι, κύριε αστυνομή μου. Απλώς υπερασπίζομαι τα δικαιώματα μου και τις ατομικές μου ελευθερίες όπως αυτές πηγάζουν και κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα. Ω, Παναγία μου κάνει. Δεν και γλιτώνουμε πουλό σου. Μα τούτα ούτα που τα μαθαίνεις. 3 χρόνια φυλακή, κύριε κάκο μου. Είχα, όσο και να πεις, χρόνο για κάμποση μελέτη. Και τώρα... Εθωρείς μες στις ταινίες πως οι πρώην κατάδικοι διαπρέψαν. Ναι, εκάμαντας όνει. Τέλος πάντων, ενερχόμαστε στην υπόθεση μας τώρα να τελειώνουμε, α? Άντε ρε Παρπούνια. Το πιστοποιητικό γεννήσεως μου δεν γράφει Παρπούνιας, κύριε αστυνόμε. Έχουμε και μια υπόλοιψη στην κοινωνία. Θέλω να σου πω καμιά κουβέντα τώρα. Κύριε Πενιά, έχετε την καλοσύνη να μας πείτε τι συνέβη. Τι συνέβη, κύριε κάκο μου? Κατακλέψαμε. Να το τι συνέβηκε. Ό,τι χρυσαφικά είχα, έκανα σε φτερά. Είσαι εσύ χρυσαφικά, ρε Παρπούνια? Πενιάς. Όχι, αλλά τι σημασία έχει. Ήταν της φιλενάδας μου, είναι το ίδιο. Ναι, βέβαια, το ίδιο είναι. Δηλαδή τώρα δεν έχεις καμιά σχέση εσύ? Μα τώρα έγκανε δηλαδή που με εκλέψαν και ήρθα να το καταγγείλω να βρω και τον πελά μου. Ισχυρίζεσαι ότι είσαι αφός, όπως ισχυρίζεσαι και τις προηγούμενες φορές. Όχι, κύριε κάκο μου, τούτη φορά είναι πολλά διαφορετικό. Μα νομίζεις ότι εγώ ήταν να καταδεχτώ να κλέψω τα χρυσαφικά και τα μεροκάματα της κορούας? Όχι, ποτέ. Ακριβώς πάνω που προσπαθώ να αλλάξω τη ζωή μου, έρχεστε εσείς και δεν με αφήνετε. Εμείς δεν σε αφήνουμε, ρε. Κοίταξε τον Παρπούνια που να φκίζει από πάνω τώρα. Κοίταξε τον που να φκίζει από πάνω. Άντε δες πως είναι μου. Έβρε εκείνη τη σφραγίδα να τελειώνουμε να πιένω στο καλό. Στην ευχήν του Θεού και της Παναγίας. Μόλις τη σφραγίσουμε μπορείτε να φύγετε. Άντε να δούμε, νάτε. Σπάζει κόκκαλα του τη γραφειοκρατία. Γιακά. Να φύγω και να μην σας ξαναδώ ποτέ μπροστά μου. Γιατί, κύριε, είμαστε τόσο να πέσει? Καλό τι είσαστε. Δεν αφήνετε το πλάσμα να επανενταχθεί στην κοινωνία. Εντάξει, κύριε αστυνομία. Έκαμα μια φορά λάθος. Άτε δυο, μπορεί και τρεις. Αλλά έρχεται η στιγμή που λέω, Χρύσανθε, στοπ. Πρέπει να επανορθώσεις, πρέπει να κάνεις μια καινούργια αρχή. Και έρχεται η αστυνομία κάθε φορά και θυμίζει μου το. Συλλαμβάνει με, φέρνει με για ανάκριση, πράγματα τότε. Και γιατί τον λόγο όλοι οι αστυνομικοί για σας είναι απέσιοι? Καλό τι είναι. Νομίζω παραλαλείτε τα. Έχει και ευγενικές ψυχές.
Τώρα που το λαλείς, συμφωνώ μαζί σου ότι έχει και καλά πλάσματα μέσα στην αστυνομία. Αλλά έτω, έναν τούτα που κάνουν κουμάντο. Ωέλα, με κάμε να θυμώσω τώρα. Σήμερα που δεν έχει κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο εναντίον σας και μόνο περιμένετε μια σφραγίδα να φύγετε, σύλλαβε σας κανένα, επήρασε στα φυλακή. Όχι, αλλά πώς να το κάνουμε. Κοίταξε να δεις πως είναι η Πέρσα μου. Πέρσα, έτσι. Ακριβώς. Είδες που το θυμούμαι από την περασμένη φορά. Που λέζες πως είναι η Πέρσα μου. Εντάξει, μπορεί να έκανα λίγα λάθη. Αλλά ως δαμέ, θέλω να αλλάξω, να παντρευτώ, να κάνω οικογένεια. Να παντρευτείς. Είναι όλα οι τραγουδίστριες, τα μπουζούκια. Ως δαμέ είσαι ακόμα. Πάσιν τούτα. Ακόμα και τον μπουζούκι είναι παράτησα το. Παρόλο που πίσω από τον μπουζούκι υπήρχε μία κατάρτιση οδική. Του δρόμου δηλαδή. Όχι, είδες πως είναι η Πέρσα μου. Οδική. Όπως λέμε, οδικά πτηνά. Εγώ στήρα να μην ζητήσω μόνο ένα αποτιμητικό πτηνό. Άλλαξα, Πέρσα μου. Μπορώ να σε λέω Πέρσα, ε. Ακατάχνοντα. Δώσαν μου και το διαβατήριο πίσω. Και δεν είμαι πια στο blacklist. Εφρονίμεψα. Άνοιξα και δικό μου οδείο. Όπου το πίστευτα. Το πιστεύτης. Έτω και την κάρτα μου. Α, ορίστε. Music and Art. Διευθυντής Χρύσανθος Πενιάς. Παραδίδονται μαθήματα μπουζουκιού, σαξοφόνου, βιολιού, πιάνου και κιθάρας. Διδάσκουν Ρώσοι καθηγητές, μέλη της κρατικής ορχήστρας της Ρωσίας. Μα είναι αλήθεια, είναι το ούλα και διάφα μου. Καλό, τι νόμιζες. Εγώ τόσον καιρό σας εξηγούσα την αγάπη μου για την τέχνη και τη μουσική. Καλά, μα που το μπουζούκι μέσα στο κρατητήριο ενώ στο πιάνο είναι μια διαφορά. Είναι τα διάφορα. Τώρα που τα σμίξαν ούλα και κάμαν τα μίξ. Αν ακούεις ράδιο, ούλη ήχη φύρδι μίγδι. Τώρα που το λέει σαν έχεις δίκιο, κύριε Άθο μου. Αλλάξαν οι κανόνες της μουσικής. Θυμούμαι εγώ τον καιρό που έπαιζα μαντολίνο. Μα σοβαρά, είσαι και φιλόμουση. Μα βέβαια, το ξέρετε. Βέβαια. Παίζω μαντολίνο και τραγουδό κυπριώτικα τραγούδια στον κατακλυσμό και στον χρόνο του παπουτσόσικου. Μα σοβαρά. Εσύ είσαι μεγάλο ταλέντο. Δεν έχει αγνοήσας. Έπρεπε να σου 10 φορές ως τώρα στη φιλαρμονική της αστυνομίας. Πέτω τους μαστόρους μου που 10 φορές θα το εξετάσεις και 10 φορές απορρίψαμε. Είμαι λίγο άτυχη. Λίγο άτυχη. Ατυχία το να λύσει τούτο. Αδικία είναι. Έτσι είναι, κύριε Άθο μου, διότι θα με επικρατεί μόνο η αξιοκρατία και το ρουσφέτη. Τραγουδά μου λίγο πάνω στην κλίμακα του ντο. Τέλεια πάνω. Ευθεία. ένα λεπτό. Ντο ρε μη φα σο λα σι ντο. Εντάξει. Κάνει. Εσύ είσαι μια σοπράνο. Αλήθεια, εγώ πάλι νόμιζα μου λίγο άλτο. Ποτέ το τη φωνή είναι σοπράνο. Αλλά μην το σκέφτεσαι. Εγώ είμαι δάμε. Λία μαθήματα από τους Ρώσους καθηγητές που έχω στο οδείο μου και θα γίνεις ξεφτέρι. Δεν θα ξανατολμήσουν να σε απορρίψουν για τη φιλαρμονική. Αλήθεια, κυρία Αλφά μου. Μα τότε που αύριο θα αρχίσω να έρχομαι στο οδείο σας. Να καλωσορίσεις όποτε θέλεις. Ναι, αλλά θέλω να σας παρακαλέσω να μείνει μεταξύ μας, διότι αν το μάθουν τα μέσα μπορεί να τους τα πέσει το πονηρό. Ας τους να πάει. Μια γυναίκα μου πέφτει. Το λοιπόν, Πέρσα μου, εγώ πάω γιατί περιμένει με τον μπαλέτο. Μπαλέτο? Μα σου τα είπα. Κάνω κάτι διαβουλεύσεις, κάτι επαφές με τα μπαλέτα του Μπορσόη. Ψηλή τέχνη, Πέρσα μου. Ψηλή τέχνη. Να χαρείς, κυρία Ουρανία μου. Όχι άλλες ιστορίες με την Πέρσα, γιατί εγώ αγανάκτησα μαζί της. Κάκο, μπορεί να έχεις δίκιο, αλλά τούτη τη φορά είναι διαφορετικά τα πράγματα. Η κορούδα χρειάζεται τη βοήθειά μας. Όχι και κορούα, κυρία Ουρανία μου. Όχι και κορούα. Προπολεμικά μπορεί. Τέλος πάντων, άμα μ' αφήσεις να σου πω, να καταλάβεις. Τι να καταλάβω, κυρία Ουρανία μου, τι να καταλάβω, πόσες φορές εμπλέκτηκα μαζί τη σύφρα των πελάμων. Ού, να μ' αφήσεις να σου εξηγήσω τι συμβαίνει με την Πέρσα. Καλύτερα να μην ξέρω, γιατί τα τσέπαθα να γλιτώσω που λόγω της. Α, κάνει. Εντάξει, μένε εσύ έννοια και κατάλαβε το πως έγινε τίποτε μαζί σου και πήρε το απόφαση. Τώρα όμως είναι διαφορετικό. Τέλος πάντων, πέμου να δούμε την εκατοχή σε κάμε πάλι. Τώρα δεν ξέρω κιόλας, να σου το πω. Α, θυμάσαι που ήρθε ο Παρπούνιας για μια κατάθεση. Ναι, ήρθε να καταγγείλει μια κλοπή.
Που τότε κάτι συμβαίνει με την Πέρσα. Γιατί τηλεφωνά της και κλείω ραντεβού. Καλά, εσύ που το ξέρεις. Σηκώνω κι εγώ κάπου το τηλέφωνο. Άμα η Πέρσα κάνει τα μανικιούρ της και δεν προλαβαίνει ούλες τα με. Ακούω τους λάδους που μιλούν και κλείδεις ραντεβού. Ακούω τη φωνή του, συνήθισαν την τώρα και ξεχωρίζω. Είναι δυνατόν. Αποκλείεται. Η Πέρσα με τον Παρπούνια. Μα κύριε Λέισο, δεν με πιστεύεις δηλαδή. Τέλος πάντων, τι να σου πω. Ένας άντρας πέφτει, τι σας τον πάρει. Μα έναν του κοινού ποινικού δικαίου. Γιατί κυρία Ουρανία μου, δικαιούται και τούτος να ξαναφτιάξει τη ζωή του. Α, μην αρχίσεις πάλι τις πελάρες και τα ψυχολογικά προβλήματα των απατεώνων. Περίμενε και με βιάζεις. Α, και στατιστικά να το δεις, πάλι έχω δίκιο. Εάν ο Παρπούνιας παντρευτεί μια του κύκλου του, τι κοπελούθηκε θα βγάλει. Ένα μόνο να βγάλει. Έναν 90% να βγάλει απατεώνες πάλι. Ενώ αν παντρευτεί την Πέρσα, το πολύ να βγάλουν ψώνια. Ένας αστυνομικός δεν δικαιούται να έχει σχέσεις με κακοποιά στοιχεία. Εν καλύτερα να μένεις καθόλου σχέσεις. Κάκο, τα πράγματα είναι σοβαρά. Κινδυνεύει κοπελούδα, λαλό σου. Αντιλαμβάνομαι, εγκρίμα, αλλά τι να κάνουμε, τι να σου πω. Είμαι και εγώ φτάνοκαρτος. Αμα τούτη εντέλεια φτάνει. Φτάνει, ξυφτάνει, πρέπει να τη βοηθήσουμε. Η Πέρσα δεν πρέπει να ξαναδεί τον Παρπούνια. Ήβραμε τον πελά μας με τους Ρώσους. Όποια πέτρα σηκώσεις βρίσκεις τους που κάτω. Γιατί να μου γίνει και πάλι. Να ακούσουμε και τίποτε άλλο σήμερα. Ήρθε σήμα από την Ιντερπόλ για ένα Ρώσο καταζητούμενο. Ονόματι Ιβάν Καραφατσόφ. Πώς είναι το όνομά του? Γιατί, να του βγάλεις ταυτότητα. Εγώ ξέρει πολύ Ρώσοι. Εγώ ανακαλύψει. Εσύ να κοιτάζεις τη δουλειά σου και να μην ανακατώνεσαι μέσα στις δουλειές της αστυνομίας, εντάξει. Και τι έκαμε τούτος ο... πώς τον είπες? Καραφατσόφ. Και τι δεν έκαμε? Απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, πώληση προστασίας, μαστροπία, παράνομη οπλοφορία κλπ. Προσέχετε να μην το γνωρίσει η Πέρσα. Τι σχέση είναι η Πέρσα? Γιατί τώρα τελευταία έκαμε, θέλω να πω, κάμνη περίεργες παρέες. Δηλαδή? Ήταν περίεργες παρέες. Έτω η κυρία Ουρανία λίγο υπερβολική. Πως κάμνη λίγο η παρέα με τον Παρπούνια. Με τον Παρπούνια? Κάτι μαϊρεύκει τούτος και δεν μου αρέσκει. Ούτε με αρέσκει η Παρπούνια. Τσιπούρα έχει. Ετέλειωσε μας. Αθερίνα κάμνη σου. Τι είναι αθερίνα? Γλυκό κομπόστο. Κάνιον ρε πιένε κάμε κανέναν καφέ. Δεν είναι τώρα ώρα για καφέ. Τι λέγω να ψάξει βρει Ρώσο Καραφατσόφ. Τι λέγω να πιάσει δουλειά στο Ιντερπόλ. Είναι τα περιμένουσε και στην ΚΚΜΠΕ. Εμπρός. Καλώς το παιδί. Φαίνεται ότι δεν είναι γραφτό να αποχωριστούμε εμείς οι δυο. Τι να σου κάνω κύριε Παρπούνια, όσο για τούτο φροντίζεις εσύ. Όχι κι εγώ. Εγώ φροντίζω να μέσα σε ενοχλώ. Είναι εσείς που μου μιλάτε κάθε τρεις και πέντε και κουβαλάτε με δαμέ. Από ό,τι φαίνεται, φροντίζεσαι για άλλα πράγματα. Τι πράγματα κύριε αστυνόμε, δεν μου να καταλάβω. Όπως την Πέρσα, για παράδειγμα, και τις άλλες δραστηριότητες σου. Οι δραστηριότητες μου είναι καθόλου ανώμημες, σύμφωνα με τον νόμο και τα χρηστά ήθη. Προπάντων τα χρηστά ήθη. Ακριβώς. Γι' αυτό αν έχετε διαφορετική άποψη, καλύτερα μου προσάψετε κατηγορίες. Δεν έχουμε, κύριε Παρπούνια, ενοχοποιητικά στοιχεία για την ώρα. Και να μου κάνετε τη χάρη του το Παρπούνια να το κόψετε. Τουλάχιστον για χάρη της φιλίας μας. Προπαντός αυτής. Παρπούνια, να σταματήσεις την πλάκα και να μου απαντάς σε ό,τι σε ρωτώ. Μα τώρα, κύριε αστυνόμε μου, γιατί συγχύζεσαι να πάθει και κανένα νεφράγμα? Ποιες ακριβώς είναι οι σχέσεις σου με τη δεσποσίνη Μπέρσα? Άριστες και φιλικές, προπάντο φιλικές. Άκουσε, δεν έχω καιρό για χάσιμο. Παρόλο που είναι δουλειά σου, ένα σου πω. Η δεσποσίνη Πέρσα κάνει μαθήματα σαξόφωνου στο όδιο μου. Όχι άπαρο. Διδάσκεται από καθηγητές Ρώσους, μέλη της κρατικής ορχήστρας της Ρωσίας.
Την προετοιμάζουν για τις εξετάσεις στη φιλαρμονική της αστυνομίας. Α, μην και πότε. Να δεχτούν την αίτησή της να ησυχάσουμε. Είπε μου, κύριε Παρκουνιά, έκαμε καμιά πρόοδο? Πρόοδο δεν θα το έλεγα ακριβώς έτσι, αλλά πάει πολλά καλά. Με λίγη βοήθεια και λίγο μέσο. Κατάλαβα. Τέλος πάντων. Και τώρα θέλεις να μας πεις ότι τούτα ούλα τα σουξου μουξου και τα τηλέφωνα σου στην Πέρσα για τα μαθήματα σου που κάνεις στο οδείο. Μια και επιμένεις, κυρία αστυνόμε, ας σου πω, θα σου κρυφτώ. Είναι για τα μαθήματα. Είμαι ερωτευμένος με την Πέρσα. Ωραία, μα περιπέζεις με! Γιατί, κυρία αστυνόμε, δεν είμαι άνθρωπο κι εγώ? Επειδή έκανα λίγα λάθη, δεν έχω το δικαίωμα και εγώ να φτιάξω τη ζωή μου? Κάνει, κάνει και να με πιάσουν τα ζουμιά. Ορίστε, κατάφερες και σύγχυζετε πάλι. Της Πέρσας, είπες εσύ? Κάτι μέσα στις άκρες. Αλλά για τούτο θέλω να δική σου τη βοήθεια. Και σου υπόσχομαι, κύριε αστυνόμε μου, ότι θα την έχω βασίλισσα. Έτσι και πει τον νέο Πέρσα, θα την έχω στα όπα-όπα. Στα όπα-όπα, κύριε. Είδες τελικά την Πέρσα? Έπεσε η τύχη πάνω της. Και τούτη γέρημη καμόν καμόν να παντρευτεί, να ησυχάσουμε και εμείς, να ησυχάσει και η ίδια και να γυρίσει να την τίνας του κοινού ποινικού δικαίου. Αν πιστεύκεις, λυπούμε τη. Δεν έχει τύχη τούτη κοπελούδα. Που την μια λυπάσαι την, που την άλλη νότι πάθει, που την κελέν της. Άκου να πάω να δω και μες τη φωλιά του κούκου για να μάθεις αξόφωνο. Αφού είναι η καρδιά της καμένη με τη φιλαρμονική. Εν και για γέλια, εν και για κλάματα. Αλλά τον καμόν της Πέρσας για τη φιλαρμονική είναι φορτώθηκα τον εγώ. Τι σημαίνει τώρα να μ' αναθέσει εμέναν ο κύριος Γερμανός να παρακολουθώ την Πέρσα, να ερευνήσω την υπόθεση για να την προστατεύω? Πέτου τηλέγωνου να σε βοηθήσει. Βοήθεια τηλέγωνο? Κάτσε τηλέγωνε μου να σου πούμε κάτι. Εγώ κατήσει, την άλλη φύγει, τη μία ξανακατήσει, όλη μέρα τριλάνει. Κάτσε τηλέγωνε μου, κάτσε. Και άμα σου μιλούν, να απαντάς. Άμα έσου σου μιλούν, να σιωπάς. Εντάξει? Εντάξει. Άκου μου εμένα τηλέγωνε μου που δεν σου θυμώνω. Ό,τι θέλει, κύριε ο Κάκος. Ό,τι θέλει. Θέλει βουτάνια, θέλει κέφυρ κακάσου. Ό,τι θέλει. Τίποτε ρε που του ταούλα, τίποτε που του ταούλα. Για την Πέρσα που θέλουμε να σου πούμε. Ω, πρόβλημα κανένα. Τηλέγωνος ξέρει όλα για Πέρσα. Πέρσα, έσπασε κέφαλε Ρώσου. Ρώσου νιέτ. Τι έκαμε? Τηλέγωνε μου, ξαναπέμαστα αργά και καθαρά. Τες πως είναι η Πέρσα, έσπασε με σαξόφωνο κέφαλε Ρώσου. Κέφαλε Ρώσου αιμορραγία, αίμα νοσοκομείο. Τι λαλείς ρε? Ω, καλώς την Πέρσα. Μα πού χάθηκε σήμερα? Το είχα κάτι δουλειά και έμπλεξα. Πόσο έμπλεξες δηλαδή? Ω, πολλά δεν μπορώ να σου πω τώρα. Είχα ένα μικρό δυστυχηματάκι στο δρόμο. Σκότωσες κανένα? Ευτυχώς όχι. Γλίτωσε την τελικά. Μου φαίνεται τα λαούλα, έσπασε το τακούνι μου, στραβοπάτησε πίσω το πόη μου. Τακούνι παπούτσι, εγώ φτιάξει μόνο μία λίρα. Παππού τηλέγωνο, τσκάρπαρι. Για ήταν δάσκαλο ρε τηλέγωνε ο παππούς. Άλλο παπουτσίνος. Δώσε με ένα παπούτσι να το φτιάξει. Ναι, να σου το δώσω το παπούτσι πάνω στο κεφαλί, ρε κατακούτε να πω. Άσε να το φύγει τηλέγωνο. Φύγετε καλού τα λεπερά του. Βοήθεια σκοτώσει ούλους. Πάνω που λένε. Air Effect που επαναφέρει την χαμένη λάμψη. Η καθημερινότητα αφήνει τα ίχνη της. Οι μικρές γρατσουνιές κάνουν τα πατώματα θαμπά και χωρίς λάμψη. Neoder General Active 6 γεμίζει τις μικρές καθημερινές γρατσουνιές. Neoder General Active 6 και η λάμψη επιστρέφει. Μέγα! Θα σπάσω τη κελέ μου πως τα κατάφερε έτσι η Πέρσα. Λαλείς να υποτιμήσαμε το αστυνομικό της δαιμόνιον τόσον καιρό. Άντε να δουν η Πέρσα να ήταν έτσι αστυνομικό μυαλόν και να μας ηχώνεται. Άκου κύριε, να μυριστεί ότι ο Ρώσος μαφιόζος ήταν στο οδείο του Μπαρμπούνια και να κάνει ολόκληρο σενάριο να το συλλάβει. Καλό. Ποιος του λένε του Ρώσου ότι θα την έβρισκε από την Πέρσα? Ως γεγονός, η φήμη του ανθρώπου έφτασε ενώ στην Ιντερπόλ.
Αλλά ήταν γραφτό του να πάει που τα σέρκα της Πέρσας. Το πεπρωμένο φύγει αδύνατο. Με μου πείτε πως εν ζηλεύκετε. Εμείς τόσα χρόνια μέσα στην υπηρεσία και έναν παράσημο δεν επήραμε. Και πήραν το η Πέρσα. Πάντως είμαι περίεργος να δω τι θα μας πει τώρα από να έρθει. Τώρα δεν θα έσει ώρα ούτε να πιει καφέ μαζί μας. Ακούεις, είναι να την παρασημοφορήσουν επίσημα, σε ειδική τελετή. Τούτο να το δουν μερικοί που δεν την υπολογίζαν. Καλώς την. Καλώς το περσάκι μας που έφυγε πέρσι και ήρθε φέτος. Καλώς την Πέρσα. Ω, μ' άλλαξε σε τα μαλλιά σου. Πασού πολλά με, γεια. Πολλά πράγματα που άλλαξα, κυρία Ουρανία μου. Γεια σου, Κάκο. Γεια σου. Όμως στη ψυχή είναι παρέμεινα το ίδιο, και στη ψυχή και στην καρδιά. Ευτυχώς. Τι ευτυχώς? Τίποτε. Είπα ευτυχώς επειδή δεν θέλουμε οποιασδήποτε άλλες εκπλήξεις. Ελπίζω να μην έσκασες που την αζούλα σου. Έλα ρε Πέρσα, άφησε τον κάτω τώρα, δεν τσακώνεστε αύριο. Έλα πέ μας, δεν έδωσε γενικά του τα ούλα. Πόσο κατάλαβες εσύ τον μαφιόζον και εδώ και στον τύπα στη Κελέ? Δεν σου κατάλαβα το. Καλά, αφού είναι κατάλαβες, τι του την έδωκες στον άνθρωπο που πας στη Κελέ? Ένα λεπτό, να σας τα πω από την αρχή. Λοιπόν, ήμουν στο οδείο του Παρπούνια και έκανα πρόβατα από μάτια μου. Κατεβαίνει λοιπόν κάποια στιγμή ο Ρώσος ο καθηγητής που δεν ήταν τελικά καθηγητής και αρχίζουμε το μάθημα. Με μετά τι έγινε, παρακαλώ. Αρχίζω που λέτε να παίζουν ένα πολλά ωραίο κομμάτι στο σαξόφωνο και αντί να σιωπήσει να μ' ακούσει τι γυρίζει και λαλί μου. Ε, τι σου λαλί? Να σταματήσω να παίζω λαλί. Πώς θα μπω στη φιλαρμονική χωρίς εξάσκηση? Άρε άτιμη φιλαρμονική. Δεν πας στο θέμα, Πέρσα. Πώς σου την έδωκες πάση και λέ? Στα πολλά που μου έλεγε να σιωπήσω κι εγώ δεν σταμάτουν, αναγκάστηκε να μου πει ότι παίζω το κομμάτι του Παπέσια. Εμένα ανάψαν οι λάμπες μου και την ώρα. Την πάστη και λένε το σαξόφωνο. Άι, να τον εξαπολύσω. Διότι την πάστη και λένε πέφτει κι ως χάμες έκος. Εγώ τηλεφώνησα στο ασθενοφόρο. Μαζί με το ασθενοφόρο ήρθε και το αστυνομικό όχημα. Αναγνωρίσαν τον, συλλάβαν τον. Τα υπόλοιπα ξέρετε τα. Φαντάστηκες να παντρευτεί τούτη τον παρπούνι αντί έχει να τραβήσει ο άνθρωπος? Σιωπήρα. Τι μουρμουράς εσύ για με? Τίποτε, κάτι για τον παρπούνια. Α, τώρα που είπες παρπούνια, έφερα του το χαρτοφύλακα του, να μην το ξεχάσω. Χαρτοφύλακα του? Ναι, τηλεφώνησε μου και είπε μου να του το φέρω να περάσει το μοιάζει που θα με. Τα γεμάτος χρυσαφικά. Τα χρυσαφικά της χορεύτριας. Τον άτιμο. Έκλεψε τα ο ίδιος και ήρθε να κάνει και την καταγγελία. Τελικά, Πέρσα μου, εσύ δεν θα αφήσεις υπόθεση να άλυτη. Να σου πω όμως και κάτι άλλο. Ευχαριστήθηκα που εγλίτωσες τον Παρπούνια. Μάλλον ο Παρπούνιας εγλίτωσε που λόγω της.